Θύματα ασυνείδητων πέφτουν συχνά οι παιδικές χαρές στο Ρέθυμνο, προκαλώντας αναστάτωση και προβληματισμό στους αρμόδιους. Σύνηθες φαινόμενο η χρήση των κατασκευών από παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, με αποτέλεσμα την καταστροφή τους. Καθημερινό φαινόμενο αποτελούν τα περιστατικά βανδαλισμών σε παιδικές χαρές του Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Είναι σε καθημερινή βάση. Είτε έχει να κάνει με κάποιο σπασμένο κάγκελο, είτε κάποιο όργανο το οποίο έχει σπάσει ένα τμήμα του, είτε μιλάμε για αποκολλήσεις συγκεκριμένων οργάνων ή αθλητικών οργάνων. Γίνεται χρήση των οργάνων από μεγαλύτερα παιδιά χωρίς να δίνουν την απαραίτητη προσοχή. Αποδεχόμαστε ότι πολλές φορές μπορούν κάποια παιχνίδια να έχουν φθορές, ίσως και από αλόγιστη χρήση. Από την άλλη όμως παρουσιάζονται πολλές φορές και φαινόμενα καθεαυτού βανδαλισμού, τα οποία δεν έχουν λογική εξήγηση και νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουν να τιμωρούνται τα άτομα που έχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ήδη προγραμματίζεται η ένταξη της παιδικής χαράς του Δημοτικού Κήπου σε κάποιο πρόγραμμα. Ενώ για τις φυσικές φθορές, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εξηγεί πως οι καθυστερήσεις οφείλονται τόσο στη χρηματοδοτική εξασφάλιση όσο και στη διαδικασία προμηθειών. Είμαστε σε μια διαρκή φάση βελτίωσης των υποδομών και συντήρησής τους, είτε από φυσιολογική φθορά που είναι και αυτή αναμενόμενη, είτε από τα φαινόμενα των βανδαλισμών. Το πρώτο είναι τα λεφτά. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη διαδικασία των προμηθειών. Δεν είναι τόσο απλό όπως είναι στον ιδιωτικό τομέα. Πήγαρα ένα μαγαζί, το παράγγειλα και μου ήρθε σε 2 μέρες. Εμείς πρέπει να έχουμε μια πίστοση, να περιλαμβάνει τους κωδικούς αυτούς, να μπορούν να παραγγελθούν, να πιστοποιηθούν αυτά για την παραλαβή τους και τελικά να πληρωθεί το τιμολόγιο. Είναι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία και μιλάμε για εξειδικευμένα όργανα, τα οποία προφανώς υπόκειται σε μια διαδικασία πιστοποίησης όσον αφορά τη χρήση τους. Με αφορμή τα συνεχή περιστατικά βανδαλισμών στο καινούριο 16ο Δημοτικό Σχολείο, ξεκίνησε μια συζήτηση για την τοποθέτηση καμερών. Ιδέα όμως που βρίσκει επιφυλακτική την εκπαιδευτική κοινότητα αναφορικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί στα μέτρα εποπτείας. Κατά την προσωπική μου άποψη, μια κάμερα μπορεί να είναι ένα μέτρο αποτροπής επικίνδυνων καταστάσεων και δεν είναι αυτό το μέσο το οποίο παρακολουθεί, όταν μάλιστα γνωρίζουμε ότι η χρήση της κάμερας θα είναι εκτός ωραρίου σχολείου και θα έχει να κάνει καθαρά με ελέγχους της παραβατικότητας. Να υπάρχει ένα πρωτόκολλο πολύ συγκεκριμένο όμως σε σχέση με την κρίση των καμερών. Έχουμε δηλαδή διατυπώσει πάρα πολλές φορές τις επιφυλάξεις μας και τους προβληματισμούς μας σε σχέση με αν τηρείται το πρωτόκολλο σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων, πόσο δε μάλλον που έχουμε τώρα να κάνουμε και με ανήλικους μαθητές.